Στο Γάζι, οι νέοι Αλμυρού φιλοξένησαν την Αγία Βαρβάρα. Η ομάδα του Λεωνίδα του Μιχελάκη είχε πολύ καλή παρουσία στο παιχνίδι και μια μεγάλη ευκαιρία στο 29 με τον Καναβάκη έδιωξε ο Δαμιανάκης. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά την εκτέλεση φάουλ, η μπάλα πέρασε και στο δεύτερο δοκάρι ο Μαρίς με κεφαλιά έκανε το 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Σκόρερ ο Μαρίς. Λίγα λεπτά όμως αργότερα, μετά την ωραία πάσα του Παρασκάκη, ο Καναβάκης πλάσαρε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφάρισε 1-1 για την ομάδα των νέων Αλμυρού. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι άναψε. Η Αγία Βαρβάρα είχε δύο καλές στιγμές για να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Βλέπουμε τώρα και με τον Χασουράκη, με τον Παγωμένο να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή όμως είχαν και οι νέοι Αλμυρού μετά την ωραία ενέργεια του Καρτάκη. Ο Τζαγκαράκης δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, απέκρουσε ο Δαμιανάκης. Λίγα λεπτά πριν το τέλος, ένα χτύπημα του Μαρί πάνω στον Τζαγκαράκη έφερε μεγάλη ένταση και επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ένταση και στην κερκίδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο κύριος Γαρεφαλάκης, ο διαιτητής, να αποβάλει με κόκκινη κάρτα τον τερματοφύλακα Παγωμένο και τον Μαρί που προηγουμένως χτύπησε τον Τζαγκαράκη. Και στο 97ο λεπτό η μπάλα πέρασε, ο Γιαλιτάκης ανατράπηκε από τον τερματοφύλακα Βασιλάκη που είχε περάσει ως αλλαγή στο γήπεδο. Ο κύριος Γαρεφαλάκης αρχικά δεν έδειξε τίποτα, ξεσηκώθηκε η Αγία Βαρβάρα. Στη συνέχεια, μιλώντας με τον βοηθό τον κύριο Γιουγουρτσί, πέδειξε πέναλτι. Με έντονες διαμαρτυρίες αυτή τη φορά από τους νέους Αλμυρού, το πέναλτι ανέλαβε να εκτελέσει ο Χατζηγεωργίου, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χάρισε την νίκη με 1-2 στην Αγία Βαρβάρα, έντονα τα παράπονα των νέων Αλμυρού για τη διαιτησία.